Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα με φρέσκα νέα ξεκινάει το Blue Sky Economy και να πούμε ότι έχουμε τη δήλωση της Lagarde πριν από λίγο, η οποία αποσαφηνίζει τις χθεσινές εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για απόκληση του πρωτογενούς πλεονάσματος την επόμενη χρονιά, την οποία όλοι μετέφραζαν σε νέα μέτρα ότι θα χρειαστούν. Λέει λοιπόν η κυρία Lagarde ότι δεν ζητάμε νέα μέτρα από την Ελλάδα. Το ζήτημα του χρέους πρέπει να αντιμετωπιστεί για να γίνει βιώσιμο. Και εξηγεί ότι οι εκτιμήσεις που έχει κάνει δεν συνεπάγονται νέα μέτρα, αλλά είναι αυτές οι εκτιμήσεις, είναι αυτές οι προβλέψεις οι οποίες καθιστούν ανάγκες επιτακτικές για αλλαγή του σχεδιασμού, του προγράμματος, πιθανώς όσον αφορά την υιοθέτηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπου η ευρωπαϊκή πλευρά δεν πρόκειται να κάνει πίσω, και από την άλλη πλευρά για την επιτάχυση της αναδιάρθρωσης του χρέους. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτή η παραφωνία μεταξύ των πιστωτών μας συνεχίζεται και τι είπε η Lagarde στη συνέντευξη που έδωσε σήμερα στη Ουάσιγκτον στα πλαίσια της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της ετήσιας Συνόδου. Απόλυτα ξεκάθαρη αναφορικά με τις προθέσεις τουλάχιστον αυτή τη στιγμή του Δούνου του για την Ελλάδα ήταν η επικεφαλής του Ταμείου Κριστίν Lagarde στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου Παγκόσμιας Τράπεζας Δούνου του στην Ουάσιγκτον. Απαντώντας σε ερώτηση, τόνισε ότι το Ταμείο είναι απόλυτο ξεκάθαρο από την αρχή για την ανάγκη αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, κάτι το οποίο γνωρίζουν τόσο οι ελληνικές όσο και οι ευρωπαϊκές αρχές. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει πολύ δρόμο για να επιτύχει αυτά που έχει επιτύχει έως και σήμερα και ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν προσποθήσει τα μέγιστα για να έρθουν τα τρέχοντα αποτελέσματα στην οικονομία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ταμείο δεν ζητά νέα μέτρα πέραν από αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής για την Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογες απόψεις για την μη επιδίωξη εκ μέρους του Δουνουτού επιβολής νέων μέτρων στην Ελλάδα είχαν εκφράσει και χθες πηγές του Ταμείου, μιλώντας ανώνυμα σε Έλληνες ανταποκριτές στη Ουάσιγκτον. Οι ελόγω πηγές, μιλώντας φυσικά ανώνυμα, υποστήριξαν ότι η εκτίμηση για πρωτογενές πλεόνασμα 2,2% του ΑΕΠ το 2018 δεν υποδεικνύει ότι το Ταμείο απαιτεί ή πιέζει για λήψη πρόσθετων μέτρων. Αυτό δείχνει ότι το Ταμείο αναγνωρίζει ότι έχει έναν ρόλο ο οποίος είναι μάλλον συνοδευτικός και τελείως, θα έλεγε κανείς, εφάπτεται της ουσίας των εξελίξεων με όλα αυτά τα οποία, με την πρακτική που χρησιμοποιεί, με αυτά που διατυπώνει, με τον τρόπο που τα δικαιολογεί. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι σημαίνει η παραμονή του Δούνου του, η οποία τουλάχιστον μέχρι τη λήξη του τρίτου προγράμματος θα είναι γεγονός, αλλά τι σημαίνει αυτό ακριβώς και πώς θα απεμπλακεί το Ταμείο στο τέλος, διότι περί αυτού πρόκειται, δεν υπάρχει περίπτωση με όλες αυτές τις προϋποθέσεις και με όσα οι Ευρωπαίοι θα δώσουν στην ελληνική πλευρά και δεν θα δώσουν μέχρι το 2018 να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αυτά που λέει στο πρόγραμμα. Εξάλλου, να πούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πέσει επανειλημμένως έξω στις προβλέψεις του. Πάμε να δούμε τώρα τα σχετικά ρεπορτάζ και σε λίγο θα δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα και φυσικά έχουμε και θέματα τα οποία αφορούν την διαχείριση των κόκκινων δανείων, διότι εκεί έχουμε καταρχάς τη συμφωνία που υπάρχει οι τράπεζες να μην προχωρήσουν σε πληστηριασμούς για αξίες κάτω των 300.000 ευρώ. Παράλληλα όμως υπάρχει και το πλαίσιο πια με μια πολιτική κάλυψη από τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός να επιταχύνουν απέναντι σε οφειλέτες οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρώτα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διευκρίνησε παραπέμποντας στους δημοσιογράφους στην έκθεση του περασμένου καλοκαιριού ότι δεν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση λήψη μέτρων για το 2018 προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από τη διαφορά του με τους Ευρωπαίους ως προς το ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όπως ξεκαθαρίζει, ζητά πρωτογενές πλεονάσμα 2,2% του ΑΕΠ για το 2018 και αυτό προβλέπει, ενώ οι Ευρωπαίοι 3,5% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα στα χαρτιά να προκύπτει η ανάγκη για μέτρα με σκοπό να συγκεντρωθούν περίπου
περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο υπενθύμησε μία παράγραφο που περιλαμβάνεται στην έκθεση του περασμένου Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το θέμα αυτό ξεκαθαρίστηκε το καλοκαίρι και υπήρχε συμφωνία και των ελληνικών αρχών. Στην περίπτωση κατά την οποία η Ελλάδα εκπληρώσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις της, δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις, και επιτύχει το δημοσιονομικό στόχο του Ταμείου, άρα το 2,2% του ΑΕΠ, και την ίδια στιγμή αποτύχει στους στόχους του προγράμματος του ESM που προβλέπει 3,5%, τότε οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει ότι η πρόσβαση της Ελλάδας στις δόσεις του ESM θα συνεχιστεί και ότι οι στόχοι του προγράμματός του θα επανεξεταστούν. Το Ταμείο υπενθυμίζει ότι η επικεφαλής αποστολής του στην Ελλάδα, Ντέλια Βελκουλέσκου, είχε μιλήσει σε δημοσιογράφους τον περασμένο Ιούλιο και είχε αναφέρει αυτή τη συγκεκριμένη θέση του Ταμείου, η οποία, όπως αναφέρουν, επιβεβαιώθηκε με την τελευταία έκθεσή του. Το Ταμείο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις μετά το σάλο που ξέσπασε με τα στοιχεία της έκθεσής του και την ενδεχόμενη επιβολή νέων μέτρων για να γεφυρώσει το χάσμα με τους Ευρωπαίους δανειστές. Το Ταμείο υπενθύμισε ότι ο στόχος 2,2% για το 2018 είναι αυτός που έχει συμφωνήσει το Ταμείο με την Ελλάδα και αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Στην περίπτωση που υπάρξει κενό, τότε οι Ευρωπαίοι έχουν συμφωνήσει να ασχοληθούν με το θέμα, θεωρώντας ότι είναι αποκλειστικά δικό τους πρόβλημα, όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από το Ταμείο. Ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λάρισα αναφέρθηκε στους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που πλέον προβλέπουν, όπως είπε, και οι πλέον απεσιόδοξες πλευρές. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το 2017 θα κλείσει με μπροστά τον αριθμό 2 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ ακόμα και οι άσπονδοι φίλοι μας, για να το πω έτσι, αυτοί που συνήθως από το 2015 τουλάχιστον και μετά υποεκτιμούσαν πάντοτε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Τώρα λοιπόν, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το 2018 θα έχουμε 2,65% ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και παραπάνω. Θα είμαστε μία από τις χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωζώνης. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, η Νέα Δημοκρατία σχολίασε ότι ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε ως απόδειξη επιτυχίας του την έκθεση που παρουσίασε την Ελλάδα ως αρνητική αναπτυξιακή έκπληξη. Είναι σαφές ότι έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Τον επαναφέρουμε σε αυτή, θυμίζοντάς του ότι παραγωγική Ελλάδα με αυξημένους φόρους και εισφορές δεν γίνεται. Νέο μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να αφήσει σε δεύτερο πλάνο τη στρατηγική της εξόδου στις αγορές, έστειλε ο επικεφαλής του ESM Klaus Regling, τονίζοντας ωστόσο ότι η χώρα μας βρίσκεται στο δρόμο της ανάπτυξης και λόγω των χαμηλότοκων δανείων που λαμβάνει, εξοικονομεί 10 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό της. Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε και η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Christine Lagarde, που είχε κλείσει εδώ και μέρες μετά από αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα, 16 του μήνα, και στη συνάντηση θα παραβρίσκεται και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Την ίδια ώρα να προσελκύσουν επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, η κτήματα αγορά και οι ψηφιακές τεχνολογίες, επιχειρούν ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας συνομιλίες με ανώτερα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα συναντηθούν και με υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών και funds, στους οποίους θα παρουσιάσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας μας. Αυτή η προσπάθεια να προσελκυστούν επενδύσεις κατά αυτόν τον τρόπο έχει επαναληφθεί στο παρελθόν και από άλλες κυβερνήσεις. Είναι μια προσπάθεια η οποία πολλές φορές μπορεί να αποδώσει καρπούς αναλόγως με τον κύκλο στον οποίο βρίσκεται η οικονομία. Εάν πραγματικά πιστούν επενδυτές, κυρίως όμως επενδυτές περισσότερο του χρηματοοικονομικού τομέα, ότι μπορεί η οικονομία η ελληνική αυτή τη στιγμή να γυρίσει σελίδα και να μπει σε μια φάση σταθερής και συγκροτημένης πορείας ανάκαμψης, τότε αυτές οι επαφές μπορεί να έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Πάντως, είναι η στρατηγική να καλλιεργούνται όσο μπορούν οι επενδυτικές σχέσεις, να προβάλλονται τα πλεονεκτήματα. Να πούμε ότι ο ρόλος κλειδί αυτής της προσπάθειας των επαφών στη Ουάσιγκτον ανήκει στον Χαρίτση, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός στα θέματα του ΕΣΠΑ και ο οποίος είναι αυτός που μπορεί να ενδεχομένως να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ορισμένες άμεσες επενδύσεις, διότι αυτό είναι που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η οικονομία, επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Λοιπόν, Reuters, ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τον ΕΛΑ μειώθηκε κατά 2,4 δις,
το Σεπτέμβριο του 2017 και επίσης έχουμε και μία δήλωση που πρέπει να την κρατήσουμε, η οποία γίνεται από τον επικεφαλής της Πανγαίας, του ομίλου δηλαδή του Real Estate, που είναι και συγμένος ο κύριος Καρτινός, ο οποίος λέει «Δεν μας ενδιαφέρουν τα σπίτια των φτωχών, κυνηγάμε τα εμπορικά ακίνητα που έχουν αξία». Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα, θα έλεγε κανείς, το οποίο προσπαθεί να εξορροπήσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους επερχόμενους πληστηριασμούς. Σίγουρα υπάρχει μια προσπάθεια να, θα έλεγε κανείς, αμβληθούν αυτές οι ενέργειες και να προφυλαχθεί ένα τμήμα της κοινωνίας το οποίο δεν χρωστάει τίποτα απέναντι σε μια κατάρρευση η οποία δε όσον αφορά τις τράπεζες έχει συντελεστεί όχι μία φορά αλλά περισσότερες από μία, καθώς η ανακεφαλαιοποίηση έγινε περισσότερες από μία φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα χρηματιστηριακά, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά. Μία ημέρα κατά την οποία η μετοχή της ΔΕΗ ξύπνησε μετά από μία πτωτική τάση. Κυρίως αυτό συνέβη χάρη σε μια έκθεση, ανάλυση της Wood, η οποία προβλήθηκε από το worldenergynews.gr. Πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τώρα τις μετοχές, τις βασικές μετοχές του FTSE 25, τις βασικές συναλλαγές. Βλέπουμε εδώ την Α, η οποία επιμένει 1,68 συν 3,07%. Να θυμίσουμε ότι το καθοριστικό σημείο για την Α ήταν η έκθεση της Citi, η οποία με την ανάλυση που έκανε επανέφερε σε μια τροχιά rebound την μετοχή της Alpha Bank. Eurobank, η οποία δεν κινείται, έχει μείνει εκεί κοντά στα 70 cents. Η Εθνική επίσης καβάτζωσε, για να το πούμε με τη γλώσσα της αγοράς, στα 29 cents. Η Εθνική, η οποία είναι καλύτερη μετοχή από τον τραπεζικό τομέα τους τελευταίους 6 μήνες, δείχνει μια σταθερότερη συμπεριφορά, είναι πολύ κοντά στην τιμή αύξηση κεφαλαίου το Δεκέμβριο του 2015 και σίγουρα έχει την κεφαλαιακή δομή που, κατά την οποία μπορεί να αντέξει περισσότερο από άλλες τράπεζες πιέσεις που ενδεχομένως να δούμε μπροστά μας όσον αφορά κεφαλαιακές ανάγκες στο προσεχές διάστημα. Και να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να ξεκαθαρίσει γρήγορα, αλλά θα θελήσει ένα χρονικό ορίζοντα μιας διετίας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βλέπουμε εδώ και τις υπόλοιπες μετοχές τώρα. Τον ΟΤΕ 10,26, μείον 0,10%. Ο ΠΑΠ, ο οποίος είναι στα top picks της Wood στα 9 ευρώ. Ο ΠΑΠ, ο οποίος έχει μπροστά του σημαντικές εξελίξεις και σίγουρα είναι μια περίπτωση στην οποία το smart money, λόγω και των υψηλών μερισμάτων, θα πρέπει να δει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η Πειραιώς σήμερα στην 4 στο 2,54. Motor Oil 19,46 μείον 1. 24,14, να πούμε ότι είναι η τιμή στόχος που δίνει η Wood για τη Motor Oil και να πούμε επίσης ότι η Motor Oil θεωρείται πια φαβορή για να μπει στον MSCI Greece, όπου θα έχουμε προς τον τέλη Νοεμβρίου τις αξιολογήσεις, αλλά εκεί αυτό το οποίο πρέπει να υποθεί είναι ότι η πορεία του φολί-φολί δεν έχει ικανοποιήσει τους ξένους επενδυτές, καθώς αυτά τα αποτελέσματα τα οποία έδειξε ήταν αποτελέσματα χειρότερα των προσδοκιών, των εκτιμήσεων που υπήρχαν. Και το αποτέλεσμα είναι να έχει υποχωρήσει μετοχή, να έχει χάσει σε κεφαλαιοποίηση. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε πώς το τμήμα του MSCI θα αξιολογήσει για τις ελληνικές μετοχές αυτές τις εξελίξεις. Πάντως θα δούμε σίγουρα αυτή τη φορά αλλαγές, είναι η εκτίμηση που υπάρχει από την πλευρά της αγοράς. Εκτίμηση όμως είναι μόνο. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες μετοχές. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το συν 4,79% της ΔΕΗ. ΔΕΗ ήρθε στο 1,77. Λέγαμε ότι το επίπεδο στήριξης εκεί ήταν το 1,89, το οποίο το σπάσε για δύο συνεδριάσεις, δεν το σπάσε για τρίτη και σήμερα αντέδρασε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ που αφορά τη ΔΕΗ.
Και έχει να κάνει με την σχετική ανάλυση της Wood, η οποία αναβάθμισε σε buy την μετοχή με στόχο τα 2 ευρώ και 39 λεπτά. Και οι βασικές αιτίες που η Wood στήριζε τη ΔΕΗ έχουν να κάνουν με τη μείωση του ενεργητικού της, με κινήσεις όπως η πώληση του ΑΔΜΙΕ, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της μείωσης των δανείων και του χρέους επιχείρησης. Η Wood εκτιμά ότι τα κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων της ΔΕΗ το 2017 θα φτάσουν τα 628 εκατομμύρια ευρώ στο άνω άκρο των προβλέψεων της διοίκησης. Με το πετρέλαιο σε επίπεδα μεταξύ 55 και 60 δολάρια το βαρέλι και απώλειες μεριδίου της τάξης του 5-6%, τα EBITDA παρόλα αυτά θα συνεχίσουν να ενισχύονται κατά 18% το 2018. Με το έλλειμμα των ΑΠΕ να αποσβαίνεται και τις επισφάλειες να έχουν ξεκινήσει να κάπτονται, αφορά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ οι οποίοι δεν πληρώνονται, θα συνεχίσει την αντίστοιχη πορεία, λένε οι αναλυτές, το 2019. Το χρέος θα κορυφώσει στα 4.360 εκατομμύρια το 2018 εξαιτίας φορολογικής υποχρέωσης των 310 εκατομμυρίων από τα κέρδη πώλησης του ΑΔΜΙΕ. Θα υποχωρήσει όμως στη συνέχεια στα 4 δις, και το 2019 θα αναχρηματοδοτηθούν επιτυχώς οι υποχρεώσεις 2 δις από τις λήξεις των ομολόγων. Με την υπόθεση λοιπόν ότι στα μέσα του 2018 εκεί τοποθετεί το market test, την ολοκλήρωση του market test, το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, η ανάλυση της Wood, την πώληση δηλαδή των λιγνητικών μονάδων, και μάλιστα αναφέρει μέσα ότι θα είναι και η Μεγαλόπολη 2 και η Μεγαλόπολη 3, τις οποίες, όπως οι πληροφορίες αναφέρουν, το Υπουργείο αυτή τη στιγμή προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην τις εντάξει, να κατέβει με το αμύντιο, άρα θα είναι ένα τεστ το οποίο ακόμα και για εκείνους οι οποίοι θα είναι εκτός της Ευρωζώνης εταιρείες και θα θέλουν να αγοράσουν κάποιες λιγνητικές μονάδες, θα έχει περιορισμένο τελικά ενδιαφέρον, και φαίνεται ότι ο διαγωνισμός αυτός σε πρώτη φάση δεν θα πάει καλά, και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα διαπραγματευτεί η κυβέρνηση αυτή την υπόθεση της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εδώ πέρα λέει η ανάλυση είναι ότι εφόσον γίνει και πουληθούν λιγνητικές μονάδες και ίσως και κάποιο υδροελεκτρικό, τότε θα έχουμε τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ λαμβάνει για τη ΔΕΗ. Σημειώνει επίσης ότι η δυστοκία της μείωσης του μεριδίου στο 50% θα επιτρέψει τελικά στη ΔΕΗ να πουλήσει χαρτοφυλάκια πελατών όπως και σχεδιάζει. Είναι μια προσωπική εκεί κίνηση του πρόεδρου της ΔΕΗ, του κ. Παναγιωτάκη, ο οποίος το έχει διαπραγματευτεί με τους θεσμούς. Η μετά την απελευθέρωση νέα ΔΕΗ θα είναι μια εταιρεία που θα απεγκλωβιστεί, αναφέρει η ανάλυση, από τον πολιτικό εναγκαλισμό της εκάστοτε κυβέρνησης που αποδείχθηκε αρνητική για τους μετόχους. Στην παρούσα φάση διαπραγματεύεται σε μια σχέση η οποία βεβαίως, επειδή τα κέρδη της πολύ μικρά, είναι ανάλογη με των εταιριών των ευρωπαϊκών, αλλά αυτό μπορεί να βελτιωθεί και αυτό ακριβώς δίνει τη δυνατότητα για προοπτικές ανόδου της μετοχής με στόχο, όπως αναφέρει, στα 2,38 ευρώ. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε για τα κέρδη της είναι ότι τα κέρδη προφόρων προβλέπονται θετικά στο 2018, θα υπάρξουν κέρδη δηλαδή προφόρων στα 96 εκατομμύρια και θα υπάρξει ουσιαστικό γύρισμα στην κερδοφορία με κέρδη 221 εκατομμύρια το 2019. Φέτος το EBITDA θα είναι θετικό, τα αποτελέσματα δεν τα βλέπει σε θετικό έδαφος η Wood. Και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά όλες τις μετοχές του FTSE 25, να δούμε πώς έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους. Βλέπουμε εδώ πέρα, αναφερθήκαμε στην Αλφα, βλέπουμε για τη Βιοχάλκο, για την οποία τα αποτελέσματα έχουν βγει, έχουμε μιλήσει. Η Εκτέρνα έχει κοντά στο 3,90. Η Coca-Cola ψηλά 29,04. Πάμε να δούμε την επόμενη στήλη. Η επόμενη στήλη επίσης, να πούμε ότι είχαμε και άνοδο του ΑΔΜΙΕ σήμερα κατά 1,64%. Επόμενη στήλη με τα πετρέλαια στα 7,11, τα πετρέλαια τα οποία διευκρίνησαν σήμερα ότι αν δεν είναι στα 400 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον η αποτίμηση του ΔΕΣΦΑ από το ενδιαφέρον για την εξαγορά από την όποια από τις δύο κοινοπραξίες τελικά επικρατήσει, οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να γίνουν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση μέχρι το τέλος του έτους. Υπάρχουν διάφορα λεπτά σημεία τα οποία εκεί ακόμα δεν έχουν
αποσαφινιστεί και στα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με τη βοήθεια της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας να εκμεταλλευτεί κάποια πράγματα, να μειώσει τις ταρίφες για του χρόνου, άρα να κάνει ελκυστικότερη την προσέλευση των επενδυτών και παράλληλα να συμπεριλάβει ένα μέρος των καλύτερων αποτελεσμάτων που έχουν υπάρξει των αυξημένων εσόδων στο τίμημα με το οποίο στην ανάκτηση μάλλον που θα θέλουν να έχουν για τα τιμολόγια οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ, οι νέοι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2006 μέχρι το 2015. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα ΕΛΠΕ είπαν σήμερα ότι αν πουληθεί κάτω από 400 εκατομμύρια ευρώ το 66% του ΔΕΣΦΑ, εμείς δεν θα πουλήσουμε το ποσοστό μας. 7-11 σύμπτωση 14, τα ΕΛΠΕ είναι μια καλή ευκαιρία με αυτή την κεφαλαιοποίηση. Υπάρχει κερδοφορία, υπάρχουν προοπτικές, υπάρχει όμως και η αίσθηση της αγοράς ότι αν δεν ολοκληρωθούν κάποια πράγματα και δεν γράψει υπεραξίες, δεν δίνουν τη δυνατότητα στη συμμετοχή να κινηθεί ανωδικότερα. Βλέπουμε και τις υπόλοιπες. Σταθερά η ΕΧΑΕ 4,81, ΜΙΚ 0,090 και πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη, να δούμε τι γίνεται. Εδώ έχουμε την τελευταία στήλη. Μητυλινέο σήμερα ελαφρά διόρθωση 8,41, δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Top Peak τον έχει κατατάξει Wood με τιμή στόχο τα 11 και σύσταση αγοράς. Jumbo 14,22, Wolp λίγο κάτω από τα 16, 15,66 και οι υπόλοιπες μετοχές, Τενέργα σταθερά στο 4,14, Φολή σταθεροποιήθηκε σήμερα 17,94 και ο Τιτάνας στο 21,30. Πάμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες, αγορές, υπόλοιπες διεθνείς αγορές πώς έχουν αντιδράσει. Χωρίς μεγάλες αλλαγές, βλέπουμε εδώ τον Dow Jones 22.856 και να πούμε ότι χθες το βράδυ αργά, μιλώντας ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στην ομάδα εκείνη στην οποία ανήκουν οι οδηγοί των φορτηγών, οι Νταλικέρδης παραδοσιακή να το πούμε έτσι, στις ΗΠΑ, έκανε τις εξαγγελίες του για μείωση της φορολογίας και για φορολογία η οποία τουλάχιστον μέχρι τα 20.000 ευρώ θα είναι μηδενική για τα νέα ζευγάρια. Τόνισε ότι η αμερικάνικη οικονομία έχει αυτή τη στιγμή, λόγω της σημαντικής ανόδου που έχει το χρηματιστήριο από την ώρα που εξελέγει θετική υπεραξία στα περιουσιακά της στοιχεία της τάξης των 23 δολαρίων και βεβαίως μίλησε με θέρμη για την κατεύθυνση της μείωσης φορολογίας της δυνατότητας των δαπανών μέσα στην οικονομία, του διαθεσίμου εισοδήματος, το να μένουν τα κεφάλαια στην αμερικάνικη οικονομία και παράλληλα να προσλαμβάνονται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο βεβαίως κανείς δεν θέλει να το ακούσει. Όλοι όσοι μπορούν βρίσκουν πάντα τα αρνητικά στη σημεία του Τραμπ για να κάνουν την κριτική τους, να προσλαμβάνονται στις επιχειρήσεις και να έχουν δουλειά οι ίδιοι οι Αμερικάνοι πολίτες. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ δέχεται την κριτική που δέχεται. Θα δούμε βεβαίως πώς θα υποδεχτεί και τον Έλληνα Πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες. Η Αμερικάνικη αγορά, ο Dow Jones, παραμένει σε ιστορικά υψηλά. Σε ιστορικά υψηλά είναι η Wall Street στο σύνολό της, ο Nasdaq. Δείχνει λοιπόν η Αμερικάνικη οικονομία ότι αυτή τη στιγμή πάει πάρα πολύ καλά και παρά το γεγονός ότι πολλοί μιλούν για φούσκα στην αμερικανική οικονομία, θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν τώρα οι διάφορες πολιτικές και κυρίως αυτή η πολιτική η οποία έχει να κάνει με τη μείωση της φορολογίας. Γερμανία πολύ κοντά στις 13.000 μονάδες και εκεί αναμονή για το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης χωρίς μεγάλες αλλαγές στα υπόλοιπα μέτωπα. Ο χρυσός οριακά κάτω από τα 1.300 δολάρια η ουγγιά. Πάμε να δούμε τώρα και τον τελευταίο μας πίνακα, όπου και εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις για το ευρώ σε σχέση με το δολάριο, για το ευρώ σε σχέση με τη στερλίνα. Ευχαριστήσουμε σκηνοθέτη μας και πάμε τώρα να υποδεχτούμε όπως κάθε Πέμπτη την κυρία Τζοντζάτου. Βασιλική, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Βασιλική, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και πραγματικά έχουμε κρατήσει από χθες δύο tickers, τα οποία όμως είναι άπτονται του αντικειμένου με το οποίο μας βοηθάς να ασχοληθούμε και θα έλεγα ότι έχουν μεγάλη σημασία, γιατί αφενός μεν έχουμε το θέμα στο οποίο φαίνεται ότι η κυβέρνηση και η τράπεζα συμφώνησε, ένα σημαντικό θέμα, να μην γίνουν πληστηριασμοί για ακίνητα οι εμπορικές αξίες των οποίων είναι κάτω από τα 300.000 ευρώ, που 300.000 ευρώ είναι ένα αξιοπρεπέστατο νούμερο,
δεν είναι αυτοί που έχουν σπίτια πια αξίας εμπορικής 300.000 ευρώ φτωχοί, είναι άνθρωποι αξιοπρεπέστατοι, οι οποίοι μάλιστα εφόσον διαφυλάτονται έναντι του πληστηριασμού, είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Και από την άλλη πλευρά, θέλω να σταθούμε στη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι κοιτάξτε, οι τράπεζες να τελειώσουν με τους κακοπληρωτές, να τους υποχρεώσουν να πληρώσουν, αλλιώς να υπάρξουν οι συνέπειες του νόμου, ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια και να δώσουν λεφτά στην πραγματική οικονομία. Πόσο αλλάζει λοιπόν αυτό το περιβάλλον? Ζητήσουμε συγγνώμη στους τηλεθεατές για τα κινητά, είναι ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, πόσο αλλάζει λοιπόν αυτό το περιβάλλον, τι σηματοδοτεί αυτές οι δύο παράμετροι? Ναι, καταρχάς, άμα δεν γίνει σε πληστηριασμό σπίτι το ακίνητο του οποίου η αξία είναι μεγαλύτερη από 300.000, είναι μικρότερη από 300.000, είναι πολύ καλό, γιατί οι εμπορικές αξίες ενός ακίνητου, το οποίο μπορεί να έκανε και ένα εκατομμύριο, λέμε, τώρα σίγουρα η αντικειμενική του ενός εκατομμυρίου θα έχει πάει 300.000, να μην πω θα έχει πάει και λιγότερο. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή θα σωθούν περισσότερα σπίτια. Αρκεί βέβαια να υλοποιηθεί στην πράξη, γιατί βλέπω ότι οι πληστηριασμοί κάθε Τετάρτη γίνονται. Αναρτώνται οι πληστηριασμοί, γιατί τυχαίνει να είμαι στο Ειρηνοδικείο που τα βλέπω. Πάλι είχαν αναρτηθεί οι χθεσινοί πληστηριασμοί. Βέβαια διάφορα κινήματα το σταματάνε. Υπάρχουν και καταγγελίες βέβαια ότι τα κινήματα έχουν σταματήσει, λέει, πληστηριασμούς. Οι συμβολογράφοι καταγγέλουν ότι τα κινήματα έχουν σταματήσει και πληστηριασμούς πολύ μεγάλων ακινήτων. Συγκεκριμένα λένε σε κάποιο περιφερειακό Ειρηνοδικείο ακίνητο βιομηχάνου αξίας 1.200.000 ευρώ και είχε χρέη πάνω από 2 εκατομμύρια. Άλλο ακίνητο στην περιοχή του Ρουφ πάλι είχε μεγάλη αξία 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, αλλά λένε ότι γίνεται... Σταματάνε επιλεκτικά. Εγώ νομίζω ότι σταματάνε πάρα πολλούς πληστηριασμούς ακινήτων και δεν είναι μόνο τα επιλεκτικά που κατηγορούνται. Πάντως είναι γεγονός ότι ξεκινάνε πλέον οι πληστηριασμοί. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο και τώρα θα ξεκινήσουν. Βέβαια δεν θα ξεκινήσουν αμέσως, από αρχές του 2018 ή μετά το πρώτο τρίμηνο του 2018, να είναι έτοιμη η πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη, να γίνει μία δοκιμή στην πλατφόρμα από τους συμβουλιογράφους και μετά θα ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Τουλάχιστον λίγο παρήγορο το γεγονός ότι λένε ότι η αξία δεν πρέπει να είναι κάτω από 300.000. Αυτό είναι παρήγορο. Ελπίζω βέβαια στην πράξη να υλοποιηθεί και να γίνει, γιατί εντάξει, έτσι από πού ξεκινάμε, τι μας έχεις ετοιμάσει? Καταρχάς ξεκινάμε... Και έχεις πελαγώσει, έτσι? Ναι, έχω πελαγώσει πραγματικά. Ψυχραιμία. πραγματικά. Ψυχραιμία, ναι. Διότι αυτό το μας οποίο γίνεται... Μας έχει πνίξει ο νόμος Κατσέλη, μας έχει πνίξει πραγματικά. Πάντως και οι τράπεζες από την προσπάθεια μας έχει πνίξει. Είμαστε δικάζουμε συνέχεια. Κάνουν προσπάθειες, ακόμα και σε ρυθμίσεις που δεν λειτουργούν, να βρουν λύσεις, διότι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι να μην γράφουν κόκκινα δάνεια. Είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο πράγματι υπάρχουν από τη μία ευκαιρίες να διευθετηθούν οι σχέσεις με τις τράπεζες, απ' την άλλη θα πρέπει κανείς να μπορεί, εάν δεν μπορεί να τα βρει μαζί τους σε πρώτη φάση, να τις αντιμετωπίσει νομικά, διότι και οι τράπεζες αρκετές φορές δεν καταλαβαίνουν πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα και συζητάνε με βάση κάποια στοιχεία εισοδήματος παρελθόντων ετών και δεν μπορούν να καταλάβουν πού βρίσκεται ο καθένα σήμερα, αν πληρώνεται, πού πληρώνεται, τι κάνει, πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματά του και τι άλλες προτεραιότητες μπορεί να έχει. Η κάθε τράπεζα καταρχάς έχει την πολιτική της. Άλλες τράπεζες είναι πιο αυστηρές στο κούρεμα των δανείων, δηλαδή κούρεμα κεφαλαίου και μείωση επιτοκίου. Άλλες τράπεζες είναι πιο αυστηρές, άλλες τράπεζες είναι λίγο πιο ελαστικές και παλεύουν να αποκτήσουν μετρητά, δηλαδή να ξαναγίνουν ενήμερα τα δάνεια και πραγματικά προτείνουν συμφέρουσες λύσεις στους δανειολήπτες. Βέβαια, εκεί ο δανειολήπτης, πάλι επιμένω και επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να πηγαίνει μόνος του, γιατί δεν ξέρει σε τι παγίδα μπορεί να βρεθεί. Αν, ας πούμε, λέω θεωρητικά, η λύση του διαχωρισμού, η οποία προβλέπεται από τον νέο κώδικα διοντολογίας, ότι χωρίς είναι κάτι δάνεια, το οποίο το λέγαμε χθες. Διαχωρισμός, το πάγωμα του ενός τμήματος. Ναι. Με το Ιρλανδικό μοντέλο στα στεγαστικά, αλλά ναι. Βασιλική, εδώ δεν ξέρω εάν το νέο στοιχείο είναι ότι αυτό το δεύτερο τμήμα, ανάλογα με το πώς πας με το πρώτο, μπορεί να κουρεύεται κιόλας στην πορεία σταδιακά. Ναι, μπορεί να κουρεύεται στην πορεία, αλλά αυτό είναι στη θεωρία. Εντάξει, είναι λύση τώρα που προτείνω. Αλλά πρέπει να προσέξει ο δανειολήπτης τι υπογράφει, γιατί μπορεί να αναφέρει ότι θα τον κίζεται.
και το μέρος που παγώνει μετά. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να μελετάει τη σύμβαση ή πραγματικά, γιατί και ακόμα και να θέλει μετά να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οι δικαστές είναι λίγο αυστηροί. Και ειδικά με τους εγγυητές ρωτάνε, καλά, δεν ήξερες τι υπόγραφες. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ρωτάνε στα δικαστήρια, μπορούσε τη στιγμή που υπόγραφε σαν εγγυητής, μπορούσε να δίνει τη δόση. Ποια να δώσει τη δόση του πρωτοφυλέτη. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι όταν κάποιος υπογράψει τη σύμβαση, ή σαν εγγυητής ή σαν πρωτοφυλέτης, έχει ευθύνη. Γι' αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να τη μελετάει, να μην ακούει προφορικά τι του λέει ο υπάλληλος της τράπεζας. Ο υπάλληλος της τράπεζας πολλές φορές του υπόσχεται κάτι πολύ δελεαστικό, του λέει μην ανησυχείς, το επιτόκιο σαν 1-2% λέμε θεωρητικά, και στην πράξη υπογράφει επιτόκιο 8-10%. Γι' αυτό λέω και ποτέ δεν πρέπει να πηγαίνουν μόνοι τους. Καλό είναι να έχουν έναν ειδικό. Δηλαδή, μπροστά στο κέρδος που θα έχουν από το κούρεμα του δανείου τους, είναι μηδαμινό το ποσό που θα δώσουν σε έναν ειδικό που θα πάει μαζί να τους κάνει τις διαπραγματεύσεις. Γιατί, αν κάποιος από ένα δάνειο γλιτώσει 10-20 χιλιάδες, πώς μπορεί να βγάλει κάποιος τόσο εύκολα τόσα χρήματα. Βασιλική, γι' αυτό λέω και να το κοιτάξει και μελλοντικά κιόλας πόσο μπορεί να. Γιατί, αν και με μία μείωση επιτοκίου, θα έχει πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Ναι. Δηλαδή, θα έχει πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος και είναι, είπα, ελάχιστο το ποσό που θα δώσει σε έναν ειδικό να πάει μαζί ή να κάνει, εν πάση περιπτώσει, τις διαπραγματεύσεις ο ειδικός για το συμφέρον του πελάτη, φυσικά. Γιατί μόνος του θα χάσει αυτά τα χρήματα. Δεν πρόκειται να του κάνουν τόσο μεγάλο κούρεμα ή τόσο γύρω του. Που είναι μια συμφέρουσα λύση. Γιατί πολλές φορές ο υπάλληλος λέει, ναι, εγώ σου προτείνω λύση, ξέρω εγώ, κούρεμα. Μετά λέει, α, εγώ το πρότεινα, αλλά δεν έγινε δεκτό. Αλλά έχει υπογράψει ο δανειολήπτης με την ιδέα ότι είχε γίνει δεκτό. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, πρέπει να υπάρχει, λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να δώσουμε καταρχάς και μία είδηση η οποία είναι συγκλονιστική. Έχουμε μία εμψυχρό εκτέλεση δικηγόρου στην ΟΔΟ Ασκληπιού. Βλέπω ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αναφέρεται το όνομα του ποινικολόγου του κυρίου Ζαφυρόπουλου. Οι δράστες διέφυγαν, σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας. Με κάθε επιφύλαξη μεταδίδονται αυτά τα οποία καταγράφονται στα site, συγκεκριμένα στο Capital.gr, το βλέπουμε τώρα. Έχει ήδη όμως περάσει και από άλλα sites. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Συγκλονίστηκα, τον ήξερα. Το συγκλονίστηκα. Καλή συνάδελφη. Πω, συγκλονίστηκα πραγματικά. Δυστυχώς. Όχι, συγκλονίστηκα. Ειλικρινά έπαθα. Αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε σε όποια ψυχολογία βρισκόμαστε, αυτά τα θέματα τα οποία είναι και τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας η οποία βράζει. Λοιπόν, να επανέλθουμε στη δυσάρεστη είδηση. Ένοπλοι εισέβαλαν στο δικηγορικό γραφείο που βρίσκεται στην Οδό Ασκληπιού 154 και εκτέλεσαν εμψυχρό τον δικηγόρο, τον ποινικολόγο, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος βρισκόταν στο χώρο. Οι δράστες φέρεται να χτύπησαν το κουδούνι και προσποιούμενοι τους πελάτες εισήλθαν στο κτίριο όπου δολοφόνησαν τον άντρα. Ο εκλοιπών δικηγόρος είναι ο κύριος Μιχάλης Ζαφυρόπουλος και γιος του πρώην βουλευτή, του κυρίου Νόντα Ζαφυρόπουλου. Λοιπόν, αυτά τα δυσάρεστα. Μαχόμενος δικηγόρος και εξαιρετικός συνάδελφος, απορώ. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είχε πολιτευτεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν όμως, δεν ήταν. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Και με απορώ πώς γίνονται αυτά, πώς έγινε αυτό. Θα δούμε για τώρα. Κάποιον άλλον πιθανόν, αλλά τώρα για το συγκεκριμένο. Θα δούμε τώρα τι θα βγάλει πια το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά πάλι τα δικά μας θέματα. Βασιλική, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να μας δώσεις αυτό το σημαντικό νέο που έχεις, που αφορά νόμο Κατσέλη, που αφορά σημαντικό κούρεμα, που αφορά, εν πάση περιπτώσει, κινήσεις τέτοιες, τις οποίες απαλλάσσονται οι δανειολήπτες οι οποίοι δεν μπορούν από τα βάρη. Βεβαίως. Καταρχάς, όπως είπαμε, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται παρά μόνο όταν ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη. Θα εκδοθεί απόφαση και η οποία θα προστατεύει την πρώτη κατοικία υπό τον όρο να καταβάλει διάφορες δόσεις. Ανάλογα με το ποσό, ανάλογα με την οικονομική του κατάσταση. Εδώ έχουμε νέα απόφαση, η οποία από 225.790 ευρώ χρέος προς τις τράπεζες έγινε κούρεμα, υποχρέωσε να καταβάλει
στην Ετούσα, ναι, δώσει 150 ευρώ το μήνα, ναι, και συνέχεια 240 δόσεις, δηλαδή να δώσει συνολικά 19.500 ναι, από 225, ναι, δίνει ούτε 20.000, δηλαδή το 90% το κουρεύει. Γιατί φυσικά... Και αυτό με ποια αιτιολογία επιτέθη? Ναι, η αιτιολογία είναι καταρχάς, ναι, ότι και είναι και πολύ ωραία απόφαση, γιατί παλιά ήταν έμπορος και όπως λέμε οι έμποροι δεν μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, και όμως μπορούν να ενταχθούν όσοι ήταν έμποροι και φυσικά δεν είναι τώρα, μπορούν να ενταχθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Εφόσον δεν είχαν χρέη ή εφόσον αποδείξουν ότι δεν είχαν χρέη κατά τη διάρκεια που ασκούσαν την εμπορική του δραστηριότητα, ήταν έμπορος, τελικά όμως δεν ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και είχε ένα μισθό 400 ευρώ. Είχε, ναι, και 5 παιδιά και έκρινε το δικαστήριο, γιατί πραγματικά τα δικαστήρια, εγώ το λέω, οι δικαστές, πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι. Αν καταλάβουν ότι ο δανειολήπτης έχει πραγματικό πρόβλημα, γι' αυτό πραγματικά όταν δικάζουμε τον νόμο Κατσέλη, είναι εξαντλητικές οι ερωτήσεις εκ μέρους του δικαστή, όχι στην προσωρινή, στο κανονικό δικαστήριο. Είναι εξαντλητικές, γιατί προσπαθούν. Όταν λες εξαντλητικές, και δηλαδή, πάμε να βάλουμε και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε οι τηλεθεατές μας να ξεκινήσουν να κάνουν τα τηλεφωνήματά τους, να ζητήσουν για πληροφορίες, συμβουλές, για όποιο θέμα θέλουν, να κάνουν τις δικές τους παρατηρήσεις για θέματα που τους αφορούν, είτε σε δάνεια με τις τράπεζες, είτε σε οφειλές απέναντι στο δημόσιο. Τώρα, αυτό το οποίο λες, Βασιλική, έχει πάρα πολύ, ναι, μεγάλη σημασία. Την δηλαδή, αλήθεια λέω, μαχόμενοι δικηγόρος. Πώς οι δικαστές, τι είναι αυτά τα οποία ρωτούν, ναι, στην περίπτωση του νόμου Κατσέλη? Καταρχάς, ρωτούν, για να σε βοηθήσω κι εγώ, ρωτούν για τις δαπάνες διαβίωσης, ρωτούν για τις δαπάνες που αφορούν για έναν πατέρα, για τα παιδιά του. Ποια είναι εκείνα τα οποία, στα οποία μπορεί να βασιστεί ο κόκκινος δανειολήπτης για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα είναι στα μέτρα του και θα σταματήσει να τον κυνηγάει η τράπεζα? Καταρχάς, εξαντλούν το θέμα, ναι, του εμπόρου. Δηλαδή, αν κάποιος είναι έμπορος ή όχι. Γιατί αν κάποιος είναι έμπορος, ναι, δεν μπορεί να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ναι. Αν όμως αντίθετα είναι ένας μικρέμπορος, δηλαδή είναι ένας ο οποίος έχει ένα μαγαζί, ένα μαγαζί ή έστω ένα κομμωτήριο και δεν έχει υπάλληλο μέσα, ή ένα συνεργείο και δεν έχει υπάλληλο, αυτός θεωρείται μικρέμπορος οδηγός ταξί. Ναι. Θεωρείται ιδιοκτήτης ταξί, όχι οδηγός ταξί. Θεωρείται μικρέμπορος, είναι και τα ταξί, γιατί νομίζω δεν μπορούν να ενταχθούν. Και όμως και τα ταξί έχουν βγει αποφάσεις και τελεσίδικες αποφάσεις, σύμφωνα με τα οποία οι ιδιοκτήτες ταξί μπορούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Υπό τον όρο βέβαια ότι δεν θα έχουν 10 ταξί και θα τα εκμεταλλεύονται, εκεί πλέον δεν είναι. Λοιπόν, ο όρος είναι να κερδίζουν με τον προσωπικό τους μόχθο το μεροκάματο, δηλαδή το κέρδος τους να οφείλεται στον προσωπικό τους μόχθο και όχι να έχουν υπαλλήλους. Εκεί πλέον μπορούν να ενταχθούν. Βέβαια, τα δικαστήρια το εξαντλούν πάρα πολύ το θέμα αυτό. Κάνουν ερωτήσεις, ζητάνε λεπτομέρειες. Και φυσικά άλλο θέμα που εξαντλούν, που επιμένουν πάρα πολλοί δικαστές, το κατά πόσον είχε περιέλθει σε δόλο, γιατί η πρώτη ένσταση που κάνουν οι τράπεζες, δόλο. Παράδειγμα, λέει λόγω δόλου. Ότι και καλά δόλια περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής. Και εκεί πλέον εξαντλούν οι δικαστές στο θέμα και πρέπει να αποδείξει ο δανειολήπτης ότι όταν πήρε τα δάνεια, το χρόνο που είχε πάρει τα δάνεια, μπορούσε να τα αποπληρώσει γιατί είχε μεγάλα εισοδήματα. Γιατί δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει ένα εισόδημα, λέμε 600-700 ευρώ, να έχει πάρει δάνεια 400, που είχε ένα εισόδημα, όχι που έχει σήμερα. Σήμερα οι περισσότεροι τόσο έχουν και πολλοί, λέμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να έχει πάρει δάνεια 500-600 χιλιάδες και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας υπερδανισμός και φυσικά όταν είχε ένα πολύ μικρό μισθό ήξερε ότι δεν πρόκειται να το δώσει. Το έκανε λοιπόν δόλια. Δεν λέμε για αυτή την περίπτωση, αλλά λέμε την περίπτωση αν κάποιος δανειολήπτης αποδείξει ότι το χρόνο που έλαβε τα δάνεια είχε ένα υψηλό ένα κανονικό εισόδημα, εν πάση περιπτώσει, αυτός και ο σύζυγός του και ο σύζυγος ή η σύζυγος, είχαν υψηλό εισόδημα, πήραν τα δάνεια και στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να πληρώσουν. Πάρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν καλά στην πράξη. Αυτό είναι η κλασική περίπτωση, χωρίζει το ζευγάρι και συνήθως η σύζυγος δεν έχει εισοδήματα. Επομένως, αδυνατεί να πληρώσει τα δάνεια τα οποία τα είχε πάρει ενώ ήταν παντρεμένη και είχε υψηλά εισοδήματα μαζί με τον σύζυγό της και φυσικά μπορούσε να δώσει τη δόση. Αυτά είναι θέματα τα οποία επιμένουν, τα προσέχουν πάρα πολλοί δικαστές. Εάν κάποιος όμως, γιατί συνήθως οι αιτήσεις απορρίπτονται λόγω δόλου. Εκεί επιμένουν και πρέπει να το τεκμηριώσει πολύ καλά ο δανειολήπτης και φυσικά, εάν αποδείξει στο δικαστή και πιστεί ο δικαστής ότι δεν υπήρχε δόλος κατά το χρόνο ανάληψη των δανειακών υποχρεώσεων, εκεί πλέον θα κάνει δεκτή την αίτησή του. Αλλά και αν ακόμη απορριφθεί η αίτησή του, θα μπορέσει
με προϋποθέσεις, να το κοιτάξουμε πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Δανιαλίτσος έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση. Δεν τελειώνουν όλα στην απόλυψη. Πάμε στον κύριο Σπύρο, ο οποίος είναι στη γραμμή. Ελάτε, κύριε Σπύρο, καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα, είμαι 34 χρονών. Έχω μια μικρή επιχείρηση. Είμαι στον Όμο Κατσέλη ως εγγυητής από τους γονείς μου. Είμαι σε δικαστήριο στην περιφέρεια των Κυκλάδων. Είμαι ασφαλιστής σε μία μου δραστηριότητα και η δραστηριότητα είναι ότι έχω ένα εστιατόριο. Η ερώτησή μου είναι η εξής, επειδή ακριβώς ασχολείστε με αυτό το δημόσιο πρόβλημα που υπάρχει. Είμαι εγγύητης στον Κατσέλη. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη σαν εγγύητης? Είμαι στο δικαστήριο για να αποδείξω στην τράπεζα ότι ναι, πρέπει να διατηρήσω την πρώτη μου κατοικία, ναι. Και να δείξω ότι έχω ένα μικρό εισόδημα και να μην μπορώ να πληρώνω όσα λεφτά απαιτείται. Ναι, είπατε ότι είσαστε εγγυητής, μου είπατε. Δηλαδή δεν έχετε πάρει δάνεια εσείς προσωπικά? Έχετε εγγυηθεί? Όχι, ο πρωτοφυλέτης ήταν ο γονιός μου και εγώ έγινα εγγυητής. Α, είσαστε εγγυητής, εντάξει. Οι γονείς σας έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη? Ναι, έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και η ερώτησή μου εμένα είναι η εξής. Επειδή γίνεται η ερώτηση στο δικαστήριο και την ακούω σε πολλούς. Ρωτάει η τράπεζα πώς είναι δυνατόν ένας εγγυητής, ναι, να αποδέχθηκε στα 20 ή στα 25 του χρόνια να γίνει εγγυητής. Να, αυτό που λέω, ότι ζητάνε λεπτομέρειες, το λέω, δεν το λέω. Και επιτίθενται, ναι, οι δικαστές το είπε. Είναι μια ερώτηση να κάνω, να μην σας ταλαιπωρώ άλλο. Ναι, όχι, δεν με ταλαιπωρείτε. Ρωτάει η τράπεζα μέσω του δικαστή πώς είναι δυνατόν εγώ να γίνω εγγύητης, να αποδέχθηκα να γίνω εγγύητης στην ηλικία των 20-25 ετών και να πήρα μια τέτοια ευθύνη. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Η τράπεζα, πριν εγώ γίνω εγγύητης, δεν θα πρέπει να αποδεχθεί ότι εγώ εγκρίνομαι σαν εγγυητής? Δηλαδή, ναι, μεν εγώ έκανα. Γίνομαι εγγύητης. Η τράπεζα πώς με αποδέχθηκε? Να ρωτήσω κάτι, έχετε ακίνητο στο όνομά σας? Ναι. Ναι. Πρώτα ελέγχει η τράπεζα αν έχετε ακίνητα, μετά σας βάζει σαν εγγυητή. Και συνήθως όταν είναι μεγάλοι οι γονείς, τώρα δηλαδή απαιτούν να μπουν σαν εγγυητές τα παιδιά, οι τράπεζες, και συνήθως έχουν και περιουσία για να είναι εξασφαλισμένοι ότι η τράπεζα ότι θα πληρωθεί το δάνειο. Αυτό, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, είσαστε εγγυητής. Τώρα το θέμα θα πρέπει να αποδείξετε βέβαια ότι δεν έχετε και εμπειρική βιότητα, παίζει ρόλο αυτό, γιατί ανεξάρτητα αν μπήκαν οι γονείς σας, εσείς δεν έχετε καμία σχέση με αυτό. Είναι ανεξάρτητη η αίτησή σας. Βέβαια, πολλές φορές εξ αρχής, εμείς τον εγγυητή, πριν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, κάνουμε μια διαδικασία να απεμπλακεί ο εγγυητής. Για πούμε, υπάρχουν λόγοι απεμπλοκής, απελευθέρωσης του εγγυητή από τη σύμβαση εγγύησης. Ένας λόγος είναι λόγω πλάνης, δεν ήξερε τι υπογράφει. Άλλος λόγος επίσης είναι ότι αν δεν έχει εξαντλήσει η τράπεζα όλα τα μέσα, αν μπορεί να λάβει το ποσό του δανείου από την περιουσία του οφειλέτη και δεν έχει ασκήσει όλα τα μέσα σε βάρος περιουσίας του οφειλέτη για να το εισπράξει, ο εγγυητής δικαιούται να προβάλλει την ένσταση. Δηλαδή υπάρχουν και λόγοι απεμπλοκής στο εγγύητη. Τώρα που έχετε μπει βέβαια στον νόμο Κατσέλη, εντάξει. Καλά κάνατε και μπήκατε. Γιατί το ότι αν θα γίνει ακούρεμα στους γονείς σας, το υπόλοιπο θα το πληρώσετε εσείς εάν δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση υπέρ σας. Mm-hmm. Εντάξει, κάνετε πολύ καλά και μπήκατε. Αρκεί να ενταχθείτε. Η τράπεζα δεν μπαίνει στη διαδικασία να εγκρίνει αν εγώ είμαι εγγυητής, ιδανικός. Ή το διαλέγω εγώ μόνο? Εγώ λέω θα είμαι εγγυητής. Η τράπεζα δεν εγκρίνει ποιος μπορεί να είναι εγγυητής. Δεν μου είπατε ότι έχετε ακίνητο? Ναι. Γι' αυτό σας πήρε, γιατί έχετε ακίνητο. Αν δεν είχατε. Μπορεί να μην σας έπαιρνε. Επειδή έχει τα κίνητα. Το επιχείρημα της τράπεζας ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση? Τίποτα. Βάλε μια υπογραφή και δεν ξέρει τι υπογράφει ο άνθρωπος. Τι μου λέτε τώρα? Το κάνει να βοηθήσει ο γονείς. Μετά αλλάζουν οι καταστάσεις, μειώνονται οι μισθοί, πέφτουν έξω επιχειρήσεις και τελικά κυνηγάνε τον εγγυητή. Είναι τραγική κατάσταση με τους εγγυητές και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Για μένα δεν πρέπει να υπογράφει κανείς σαν εγγυητής. Λοιπόν, αλλά εάν έχει υπογράψει, να παλέψει να απελευθερωθεί από τη σύμβαση εγγύησης. Και υπάρχουν τρόποι. Κύριε Σπύρο, τι άλλο θέλετε από εμάς? Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εντάξει, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεθεατή μας. Ελάτε, κυρία Σοφία, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Χαρτίρια για την εκπομπή σας. Κοιτάξτε να δείτε, έχει πεθάνει ο άντρας με εδώ και έναν άμιση χρόνο. Ναι. Και έχουν βγάλει προσωρινή μια σύνταξη 320 ευρώ. Mm. Επήρα τώρα την απόφαση και μου βγάλανε να πάρω 370. Από χίλια που έπαιρνε ο άντρας μου, καθαρά χίλια,
1.300 έπαιρνε γιατί του είχαν κρατήσει τα 300. Και έπαιρνε 1.000. Πώς να ζήσω εγώ μια ανάπηρη γυναίκα με αυτά τα λεφτά να πληρώσω χαράζια το ένα το άλλο. Αυτή είναι δεν ξέρω τι θα κάνω, ρε να παιδιά. Να σας πω, αυτή η σύνταξη που παίρνετε είναι προσωρινή ή είναι οριστική? Όχι, όχι. Η απόφαση βγήκε με 380 ευρώ, 370. Καλά, έχουν μειωθεί πάρα πολύ συντάξει. Βέβαια, έχει το δικαίωμα να κάνετε για κάποια ένσταση στην απόφαση. Και να προσφύγετε. Μπορείτε να προσφύγετε και στα δικαστήρια. Είναι και ανάπηρη η κοπέλα μου. Και έχετε λόγο να προσφύγετε. Είσαστε ανάπηροι. Έχετε λόγο να προσφύγετε. Έχετε λόγο να προσφύγετε. Πιστέψτε με που σας λέω εγώ. Ναι. Προσφεύγω πάρα πολλοί πελάτες μου προσφεύγουν για τη σύνταξη στα δικαστήρια. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και κερδίζουν, ειδικά οι ανάπηροι κερδίζουν, δικαιώνονται. Πιστέψτε με, το έχω κάνει πολύ. Ανάπηροι με κοπέλα μου, με τον μπαστούνι, δεν μπορώ και τα δύο. Επανειλημμένως έχουν κερδιθεί αυτές οι υποθέσεις. Εσείς έχετε πραγματικά. Λοιπόν, κυρία Σοφία, παίρνετε την κυρία Τζορτζάτου. Ό,τι άλλο θέλετε, μετά το πέρασε εκπομπή στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε στην κυρία Χρύσα. Καλησπέρα, κυρία Χρύσα, ακούμε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για ένα χρέος που έχω με ένα σπίτι. Ναι. Έκανα ένταξη να μπω στο νόμο Κατσέλη και απερίφθηκα με δόλιο τρόπο. Λόγω δόλιο. Ο σύζυγος απεβίωσε. Είχε 80% αναπηρία. Μέχρι το 11 μπορούσαμε να πληρώνουμε κανονικά τις υποχρεώσεις μας. Το 12 εντάχθηκε με αναπηρική σύνταξη, 80%, ώσπου απεβίωσε. Ωραία, και δεν εντάχθηκε στο νόμο Κατσέλη ο σύζυγος? Όχι, μας απορρίψαν στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Μας απορρίψαν για δόλιο τρόπο. Ναι, γιατί είχατε ότι πολύ... επειδή εγώ δεν εργαζόμουν. Ωραία. Καθόλου, ήμουνα εγγύτη στο δάνειο. Ναι, αλλά είχατε, συγγνώμη, είχατε οικογενειακό εισόδημα. Εργαζόταν ο σύζυγός σας. Τι μου λέτε τώρα? Ο σύζυγός μου είχε ταξί. Ναι, είχε εισόδημα, ναι. Ναι, είχε εισόδημα. Μέχρι το 11 μπορούσαμε και πληρώναμε κανονικά. Ωραία. Από εκεί και πέρα είχαμε αδυναμία πληρωμής. Είχαμε κάνει υποβολή έτσι για να ενταχθούμε στο νόμο Κατσέλη. Έγινε το δικαστήριο τον Ιούνιο και μας απέριψαν τώρα με δόλιο τρόπο. Τώρα έγινε το δικαστήριο? Τον Ιούνιο. Τώρα βγήκε. Η απόφαση τώρα βγήκε? Ναι, και βγήκε τώρα το Σεπτέμβριο. Σας έχει σας την έχει φέρει δικαστικός επιμελητής κλητήρας την απόφαση? Όχι, όχι. Ωραία. Όχι. Τώρα πρέπει να κάνω έφεση. Ναι, αν σας τη φέρει, πρέπει μέσα σε ένα μήνα να κάνετε έφεση. Αν σας την κοινοποιήσει η τράπεζα, αν δεν σας την έχει κοινοποιήσει, έχετε μεγαλύτερο περιθώριο να κάνετε. Καλό θα είναι να πάτε σε ένα δικηγόρο που ξέρει, εξειδικευμένο, να το μελετήσει. Πιστεύω μπορεί να βρει τρόπους, γιατί πόσες φορές έχουμε κερδίσει εφέσεις. Πιστεύω θα βρει τρόπους να την κερδίσετε. Εάν υπάρχουν λεπτομέρειες, εάν υπάρχουν, η κάθε απόφαση έχει μερικά σημεία που μπορεί να κερδιθεί. Δεν σημαίνει ότι σε όλες μπορούμε να κάνουμε εφέσεις, αλλά από ό,τι μου λέτε έχετε. Λοιπόν, κυρία Χρύσα, έχετε στοιχεία. Ό,τι θέλετε. Και κάτι άλλο, και κάτι άλλο. Υπήρχε μέσα και μια εγγύηση. Μας είχε κάνει ο σύζυγος μια ασφάλεια ζωής σε όλη την οικογένεια. Η οποία πληρωνόταν μέχρι το 11 κι αυτή. Ωραία. Και τι δεν, αν δεν πληρώνετε. Ναι. Και τι σχέση. Τώρα με αυτό το καινούριο απόφαση που έβγαλαν που είπαν μέχρι 300.000 ευρώ δεν χάνεται την πρώτη κατοικία. Εντάξει, αυτό... Δεν μπαίνει σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Άρα έχει μία μεγάλη ασπίδα προστασίας. Εντάξει. Εντάξει, τώρα... Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε. Λοιπόν, λέμε, ό,τι θέλει την κυρία Τζοτζά, την παίρνετε και μετά το πέρας της εκπομπής. Πάμε τώρα στην κυρία Ρετή. Ελάτε, κυρία Ρετή, σας ακούμε. Καλησπέρα. Μάλιστα. Μιλάει ακόμα η κυρία... Όχι, όχι, σας ακούμε, εσείς μιλάτε. Ελάτε. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ είχα ανάγκη από γυαλιά, είμαι μεγάλη. Ναι. Και τα γυαλιά αυτά πήγα στον... Στον πέρα, οπτικό. Στον οπτικό, στα ναι. Οπτικά, μάλιστα, ναι, πήγα ναι. Στα οπτικά και είναι 100 ευρώ. Ναι. Μου λέει λοιπόν ότι... Λέω και από πού θα πάρω τα χρήματα. Λέει θα πάω στην Παλίνη, λέει. Και κάποια στιγμή θα μπει σε σειρά... Αυτά δεν υπήρχαν πια. Εννοείται ότι τα πληρώνετε πρώτα τα γυαλιά και τα πληρώνετε με δικά σας χρήματα και μετά τα παίρνει από το ταμείο σας. Προφανώς. Είναι γυαλιά πρεσβειοποίηση, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν στη συνέχεια από το ταμείο του ΕΦΚΑ. Θα τα πληρώσετε, ναι, θα τα πάρετε από το ταμείο. Τώρα ελπίζω να πάρετε και όλο το ποσό από το ταμείο. Όχι, έχω όμως ένα μικρό χρέος. Μήπως να τα κρατήσουν, ναι. Χρέος που έχεις. Και δεν μου δώσουν στο ταμείο. Στο ταμείο δεν είναι το χρέος. Δεν ξέρω πού. Όχι, δεν στο ταμείο, στην εφορία είναι. Α, το ταμείο είναι προς την εφορία. Το χρέος είναι προς την εφορία, δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν τα ξέρω και καλά. Ωραία, ο λογαριασμός σας είναι ακατάσχετος. Τον έχετε κάνει ακατάσχετο.
Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, έχετε, κυρία... έχετε το δικαίωμα μέχρι 1.250 ευρώ και στην εφορία και στην τράπεζα και στο τάξη. Τέλος πάντων, ρωτήστε ένα λογιστή. Και στο τάξη και στο, στην τράπεζα να κάνετε ακατάσχετο το λογαριασμό. Δηλαδή να μην μπορεί να σας κάνει κατάσχεση εάν είναι μέχρι 1.250 ευρώ. Εσείς τι σύνταξη, τι μισθό. Εγώ καλή μου, τέλος πάντων, δικηγορίνα, έχω να σου πω ότι παίρνω 330 ευρώ. Μια χαρά είσαστε. Κάντε το, να κάνετε ακατάσχετο το λογαριασμό σας και θα μπουν τα χρήματα αυτό και δεν θα στα αγγίξει κανένας. Σε ευχαριστώ πάρα. Τίποτα. Να είστε καλά. Να, κοίτα, μια πρακτική και... λύση. Μια... Ναι. Ναι, και εσείς να είστε καλά που βοηθάτε τον κόσμο με τέτοια ευχάριστη. Την αλήθεια λέμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στην κυρία Δήμητρα. Πριν πάμε όμως στην κυρία Δήμητρα, να πούμε ένα θέμα το οποίο έχει βγάλει το Capital.gr, όπου οι τράπεζες ζητούν αυτή τη στιγμή από τις επαφές που έχουν κάνει με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαδημητρίου, να αλλάξει, όπως έλεγες Βασιλική σωστά, ο νόμος Κατσέλη. Να, και, το λέω. Και από το στάδιο που προσφεύγει κανείς μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση του δανειολήπτη, η επιβολή οποιοδήποτε μέσου εισπράξης οφειλής και το απειρόβλητο να σταματήσουν να υπάρχουν και να έχουμε μία αλλαγή τέτοια η οποία... Η υποβολή αίτησης να μην προσφέρει το ακαταδίωκτο στους οφειλέτες εκείνους που θα κριθεί ότι έχουν την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση για να συνεχίσουν να καταβάλουν τις δόσεις του δανείου τους μέχρι την εκδίκαση της αίτησής τους. Βλέπουμε αυτό λοιπόν είναι... ότι εδώ οι τράπεζες επιδιώκουν αυτό, δηλαδή θα καταθέσουν προτάσεις στο Υπουργείο. Και πάμε τώρα να δούμε τι θέλει η επόμενη τηλεθεατριά μας, η οποία είναι και η τελευταία για σήμερα. Ελάτε, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με την κυρία Βασιλική. Ναι. Εδώ είναι η κυρία Βασιλική. Θα ήθελα να ρωτήσω, ο άντρας μου μπήκε αυτόματα εγγύτης. Πέθανε ο πατέρας του πριν 4 χρόνια, ήταν εγγύτης και η πεθερά μου και ο πεθερός μου. Και, το δάνειο ποιος το είχε πάρει. Συγγνώμη, το δάνειο ποιος το είχε πάρει. Ορίστε. Όλοι οι εγγύτες είναι, ποιος είχε πάρει το δάνειο. Το είχε πάρει η αδερφή του άντρα μου. Μπήκαν εγγυητές οι γονείς της. Ναι, και ο άντρας μου δεν υπόγραψε πουθενά, δεν αυτό. Απλώς όταν πέθανε, δεν έγινε αποποίηση κληρονομιάς γιατί δεν είχε τίποτα. Και δεν μας ενημέρωσε κανείς, επειδή δεν είχε τίποτα στο όνομά του. Όλη η περιουσία ήταν στην πεθερά μου. Αυτόματα η τράπεζα, εφόσον πέθανε ο πατέρας του, τον βάλανε εγγύητη. Στο δάνειο της αδερφής του. Ποιος τρόπος υπάρχει, εφόσον δεν έχει υπογράψει πουθενά. Δεν έχει ενημερωθεί τουλάχιστον όταν καταθέσαμε τα χαρτιά, όταν έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του. Δεν μας ειδοποιήσει τίποτα η τράπεζα, απλώς μπήκε αυτόματα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Καταρχάς, αν θέλει, μπορεί να κάνει και εκπρόθεσμη αποποίηση ο σύζυγός σας, υπό προϋποθέσεις. Μετά από 4 χρόνια, γιατί 4 χρόνια είναι και... Εμένα μου έτυχε περίπτωση σε πελάτη, λέω, που κάναμε εκπρόθεσμη αποποίηση, γιατί έλαβε γνώση μετά από 8 χρόνια από μία κλίση που του ήρθε από την εφορία να πληρώσει ένα χρέος. Μετά δεν γνώριζε ότι είχε γίνει αποποίηση. Καταλάβατε, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω να πω, εντάξει, τώρα εδώ είναι πατέρας βέβαια, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά... Όχι, απλώς ήθελα να ρωτήσω. Τη στιγμή που δεν ενημερώθηκε τουλάχιστον ότι εφόσον έχει φύγει από τη ζωή ο πατέρας του και αυτά, ότι έπρεπε. Ήταν εκεί. Αυτόματα, όταν πεθάνει κάποιος, αυτόματα η τράπεζα, αμέσως στην τράπεζα, είναι υπεύθυνη η κληρονόμη του. Η νόμη κληρονόμη. Δηλαδή τα παιδιά, η σύζυγος, αυτόματα είναι υπεύθυνη. Αλλά το θέμα, επειδή δεν έχουν κάνει αποποίηση. Ναι. Και σε αυτή την προηγουμένη δηλαδή, περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει υπογραφή του συζύγου μου, δεν ενημερώθηκε και αυτά. Υπάρχει... Δεν υπάρχει υπογραφή του συζύγου γιατί δεν έχει υπογράψει σαν εγγύτης. Η τράπεζα απλά τον θεωρεί σαν κληρονόμο. Πιθανόν οι άλλοι συγκληρονόμοι να έχουν πάει τα χαρτιά στην τράπεζα. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Έτσι δεν είναι. Πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών. Πρέπει να έχουν πάει αυτά. Έτσι, να τα έχουν πάει και να έχει δει τράπεζα ότι είναι κληρονόμος σου. Όταν έφυγε από τη ζωή, η αδερφή του που είχε πάρει και το δάνειο και ήταν εγγύτης, ναι, κατέθεσε στην τράπεζα ότι ο ένας εγγύτης έφυγε από τη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως δεν την ενημερώσαν ότι αυτόματα μπαίνει ο αδερφός. Ωραία, εντάξει, αυτό τώρα θέλει λίγο συζήτηση. Υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει λίγο συζήτηση. Αυτό ήθελα. Υπάρχει τρόπος. Ναι, υπάρχει τρόπος, αλλά θέλει λίγο συζήτηση. Λοιπόν, εντάξει, τώρα, κυρία Δήμητρα, θα πάρετε την κυρία Τζοτζάτου, εάν θέλετε οτιδήποτε παραπάνω, για να τη ρωτήσετε αμέσως μετά το πέρας εκπομπής. Η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε.
Λοιπόν, Βασιλική, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εμείς βεβαίως θα τα πούμε αύριο στο Blue Sky Economy. Καλό σας βράδυ.